centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Βαπκόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Νατσούλη. Τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα του Θεού, με πετυχαίνετε στο εφετείο, έτσι βγήκα με το τηλέφωνο σας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω, λοιπόν. Η υπόθεση αυτή εξελίσσεται και δικάζεται αύριο για τις κινητοποίησεις του 19. Όταν ακόμα ήταν ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, έτσι, ήταν στις αρχές του χρόνου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η ποινική δικαιοσύνη δεν κοιτάει, κύριε Βερνίσης. Σωστό. Αλλά χρονικά, για να το τοποθετήσουμε, ήταν στις αρχές του χρόνου. Πώς εντοπίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι από τους αριθμούς των τρακτέρ τους, από πώς εντοπίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν αύριο στις δικαστικές αίθουσες να δικαστούν? Ούτως ή άλλως η κινητοποίησή τους έγινε με απόλυτα συντεταγμένο τρόπο και σε συνεννόηση με την αστυνομία. Ναι. Οπότε υπήρχε αστυνομία στον χώρο και ήταν εύκολο να καταγραφούν οι πινακίδες και να αναζητηθούν μετά οι ιδιοκτήτες. Ναι. Αλλά αυτό αποδεικνύει και το γεγονός ότι δεν υπήρχε δόλος για το αδίκημα της διακινδύνευσης των συγκοινωνιών. Δηλαδή έγινε μια συμβολική κινητοποίηση με απόλυτα συντεταγμένο τρόπο, σε συνεννόηση, και μάλιστα, όσο γνωρίζω από τη μελέτη του φακέλου, δεν έκλεισε καν ο δρόμος. Οπότε μιλάμε για... Πώς φτάσανε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί υπάρχουν πόσοι δικάζονται αύριο? Κύριε Νατσούλη, δυστυχώς, έτσι όπως με πετυχαίνετε εδώ, είναι αρκετοί, αλλά χωρίς να έχω το φάκελο μπροστά μου. Είναι αρκετοί. Αλλά είναι 3-4 οι οποίοι έχουν έτσι σοβαρότερα δικήματα για την παρακόλληση αυτή και την επικινδυνότητα για τους ανθρώπους, θα δεν είναι? Εντάξει, τώρα μιλάμε για τους ανθρώπους που ηγήθηκαν τις κινητοποίησεις και οι οποίοι προς τιμήν τους έχουν πάρει και πάνω τους όλο το βάρος και τις πράξεις. Είναι 23 συνολικά, νομίζω, οι αγρότες που δικάζονται. Ναι, κάτι μου λέει ο αριθμός, αλλά έτσι με τυχαίνει τα προετοίμαστο. Ναι, το βλέπω και εγώ τώρα. Αλλά είναι ο κύριος Μόσχος, που έχουν πιο σοβαρά αντιμετωπίσουν πιο σοβαρές κατηγορίες. Ο κύριος Μόσχος, ο κύριος Μάνος, ο κύριος Λαζαρίδης, έτσι δεν είναι? Σωστό. Εσείς τώρα, μια και είστε και στο Άργος πέρα από ο νομικός, κατά καιρούς αυτά τα μπλόκα προσφέρατε και κάποια βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Θυμόμαστε ότι είχατε στήσει και τέντες και τα λοιπά, έτσι δεν είναι? Αντιλαμβανόμαστε το δίκαιο των ετοιμάτων που κατά καιρούς εκφράζει ο αγροτικός κόσμος. Με τη μοναδική μορφή κινητοποίησης που έχει, η οποία αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι και ένα κοινωνικό βάρος το προκαλεί όταν γίνεται με τρόπο ανεξέλεγκτο. Σωστό. Αλλά για τη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι πλήρωσαν πράγματα τα οποία εκεί πάνε να πληρώσουν, ας το πούμε, πράγματα τα οποία δεν τους αναλογούν. Δεν τους αναλογούν. Δηλαδή, με απόλυτο τρόπο, συμβολικά και πολύ πολύ σύντομα. Και μάλιστα, κύριε Βακόπουλε, σε μια χρονική περίοδο φέτος για την Καστοριά που τα πράγματα πήγαν να... Δηλαδή δεν μπορούσε να πάνε χειρότερα, για φασόλια, για μήλα, με καύσονες, με παγωνιές, με βροχοπτώσεις, κυπευτικά, φακές, όλα αυτά πήγαν πάρα πολύ πίσω φέτος. Καταστροφική χρονιά για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι καλούνται τώρα να βρεθούν και στα δικαστήρια, έτσι. Συμψηφιστικά δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Σωστά, είναι σωστά, κάθε πράγμα σωστά. Αυτοτελώς κρίνεται, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ συμβολική είναι η σημασία της διαδικασίας. Εγώ δεν θεωρώ, είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος για την έκβαση και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται κανείς να πάει φυλακή, δηλαδή. Σωστό και αυτό, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το φέρουν βαρέως. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τη δική τους αγωνία σήμερα, μαζί με όλο το βάρος της φετινής χρονιάς, να σκεφτούν τι θα γίνει και αύριο στο δικαστήριο. Και νομίζω ότι... Έχω την αίσθηση ότι η δίκη δεν θα συντελεστεί αύριο. Θα αναβληθεί για αύριο. Αυτή την αίσθηση έχω. Για ποιο λόγο? Για λόγους τεχνικούς. Νομίζω ότι δεν είναι όλοι διαθέσιμοι να παρασταθούν. Οπότε για λόγους... υπάρχει τόσο μεγάλος αριθμός. Αυτοί πρέπει να δικαστούν όλοι μαζί. Δεν μπορούν να δικαστούν κάποιοι τώρα, κάποιοι αργότερα. Όχι, ποτέ. Πρέπει να δικαστούν όλοι μαζί. Ναι, για λόγους οικονομίας της δίκης όλοι θα πάνε μαζί. Αλλά γενικότερα είστε αισιόδοξος, μας λέτε, για την έκβαση αυτής της δίκης. Πιστεύετε δηλαδή ότι θα πάμε σε αθώο σε περιστατικό, δηλαδή. Γνωρίζω το περιστατικό. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Βακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάτι από το Άργος, μήπως, πριν κλείσουμε? Από το Άργος. Από την άλλη σας ιδιότητα. Καλύτερα να τα πούμε έτσι σε μια συνεδρία αυτοτελώς. Τελεία. Υπάρχουν πραγματάκια που τρέχουν πάντα. Ωραία, υπάρχουν πράγματα που τρέχουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βακόπουλε. Χάρηκα πολύ. Καλημέρα. 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 Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.